Γιάννη, έχεις ένα βαρύ όνομα. Φοβήθηκες ποτέ γι' αυτό? Όχι, γιατί έχω μάθει εντελώς διαφορετικά. Έχω πάρει κάποιες αρχές από το σπίτι μου και μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν βλέπω ανταγωνιστικά τον άνθρωπό μου. Τον πατέρα μου τον αγαπάω και εκείνος με αγαπάει και έτσι λοιπόν δεν μπήκα ποτέ στη δικασία του να σκεφτώ ότι πρέπει να τον φτάσω, να τον ξεπεράσω. Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποιος είναι. Είναι πάρα πολύ ψηλά για μένα και δεν θέλω να τον φτάσω. Απλά θέλω να κάνω μια καλή πορεία. Αυτό με απασχολεί, τίποτα άλλο. Σε αντιμετώπισαν καλύτερα, πιστεύεις, λόγω του πατέρα σου στον χώρο αυτό? Θεωρώ πως στην αρχή ναι. Γιατί ο πατέρας μου μου άνοιξε όλες τις πόρτες, με πήρε στην εταιρεία που έβγαζε τραγούδια του, μου έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Στην πορεία δεν είναι απόλυτο ότι βοηθάει. Είναι λίγο ντεζαβαντάζ. Δηλαδή έχουν κλείσει και πολλές πόρτες επειδή, ξέρω εγώ, έχω αυτόν τον πατέρα που έχω. Σε talent show θα συμμετείχε? Νομίζω πως αν δεν είχα αυτή τη βοήθεια που χρειαζόμουν για να μπω στον χώρο. Και αν, ας πούμε, ήμουν σε μια ηλικία τώρα που θα ήθελα να ξεκινήσω, ναι, μπορεί να το σκεφτόμουν. Γιατί να μην το σκεφτώ, ναι, θα το σκεφτόμουν. Αν ήταν κάτι, παραδείγματος χάρη, σαν το voice, μπορεί και να το έκανα, ναι. Στο Dance of the Stars θα σε βλέπαμε? Όχι, νομίζω πως όχι, γιατί θα επέλεγα κάτι που να έχει σχέση με αυτό που με αφορά. Και αυτό που με αφορά είναι το τραγούδι. Το να πάω σε μια εκπομπή για να χορεύω, για να μπορέσω μετά να κάνω μια επιτυχία στο ραδιόφωνο τραγουδώντας, όχι, δεν με γεμίζει και δεν με ικανοποιεί. Δεν μπορώ να σου πω. Έζησες ένα δύσκολο περιστατικό με τον πατέρα σου. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο αυτό. Είχε καρκίνο ο πατέρας μου στο κεφάλι, όγκο στο κεφάλι, κακοήθη. Και βρήκαμε τους κατάλληλους γιατρούς, πήγαμε στη Γερμανία, έκανε την επέμβαση και έχει κάνει όλα τα βήματα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος γυρνώντας στην Ελλάδα. Δηλαδή, όσοι ξέρουν, είναι γνωστό, δηλαδή πρέπει να κάνει χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, τα έχει κάνει. Και είμαστε σε μια φάση ανάρρωσης, η οποία βέβαια εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Θέλει υπομονή και χρόνο. Είμαστε δίπλα του, τον τονώνουμε καθημερινά. Είναι με ανθρώπους που αγαπάει, με την οικογένειά του και με τη σύντροφό του. Και προσπαθούμε ό,τι ενέργεια έχουμε να τη μεταφέρουμε σε εκείνον γιατί την έχει ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχω σταματήσει να δουλεύω σε πίστες. Ήταν καθαρά επιλογή μου. Δεν έχω μπλέξει με μαγαζιά μπουζούκια. Υπήρχε πάντα ένα άγχος σε αυτούς τους χώρους. Πόση ώρα θα τραγουδήσεις, ποιος θα βγει μετά, ποιος θα βγει πριν, ποιος θα είναι στη μαρκίζα. Κάτι που εμένα ποτέ δεν με αφορούσε. Έχουν γραφτεί κατά καιρούς διάφορα αρνητικά σχόλια για σένα. Πώς τα αντιμετωπίζεις? Όπως για παράδειγμα τότε που είπαν ότι είσαι ομοφυλόφιλος, ότι σου αρέσουν άνθρωποι του ίδιου φύλου. Είχα κάνει μια συνέντευξη και μάλιστα εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη. Με είχαν ερωτήσει για τους ανθρώπους του ίδιου φύλου και τους είχα πει στη συνέντευξή μου ότι ποτέ δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους του ίδιου φύλου. Έχω πολλούς φίλους, πολύ γνωστούς, όλοι μας, και δεν έχω κανένα θέμα. Μέχρι εκεί ήταν η απάντησή μου. Τώρα από το πόσο την πήρανε και αν το κάνανε λάστιχο, δεν ξέρω. Μπορεί και να γίνει. Τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και μαθαίνω και διαχειρίζομαι καλύτερα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Ακόμα και τα κακά σχόλια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα βλέπω και μου είναι παντελώς αδιάφορα. Και τώρα, πριν λίγο καιρό, είτε πρέπει να είναι κανένας μήνας, είχε παίξει ένα ρεπορτάζ το ότι χώρισα, ήμουν έτοιμος για γάμο, ήμουν μια κοπέλα, τέλος πάντων. Δεν με απασχολεί καθόλου. Μου είναι αδιάφορο. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι άνθρωποι που με ξέρουν και που δεν μπορούν να ξέρουν πώς λειτουργεί ο χώρος, στεναχωριούνται. Και παρόλο που δεν είναι δικαιοδοσία μου, θα ήθελα να τους πω ένα συγγνώμη. Και πρέπει μετά εγώ να παίξω το ρόλο του πυροσβέστη, γιατί πρέπει να τους ηρεμήσω. Και είναι δύσκολο, γιατί δεν με πιστεύουν πάντα, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Πρέπει να το κερδίσω ξανά. Η οικογένεια είναι στα άμεσα σχέδιά σου? Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια έχει οριμάσει σκέψη, να το πω έτσι.
ώστε να το εκπληρώσω αυτό. Θεωρώ πως κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια πολύ πιθανό να το κάνω. Ναι, θα το θέλα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες? Θα άφηνα μουσί πιο νωρίς.